Η γυναίκα φαινόταν μεθυσμένη, έκανε όμως αλυσιασμένη. Αν και στο καναβάλι έχουμε δει τα πάντα, το επεισόδιο ήταν πολύ σοβαρό. Η νεαρή ήταν σε μεγάλα κέφια όλη τη νύχτα. Κάποια στιγμή όμως το πρωί, γύρω στις 8, ξεκίνησε να δημιουργεί προβλήματα. Αρχικά την παρακάλεσαν να βγει έξω από το κατάστημα της οδού Ασκληπιού. Όμως εκείνη δεν καταλάβαινε τίποτα. Μετά πολλά την πήραν σηκωτή. Αλλά και πάλι η κυρία δεν λογάριαζε τίποτα. Μέχρι που συνέβη το μοιραίο. Άρπαξε ένα μπουκάλι που βρήκε στο δρόμο και το έφερε στο κεφάλι ενός άσχετου με το επεισόδιο νεαρού, ο οποίος περνούσε εκεί. Όλοι έπαθαν σοκ, ενώ η κυρία έδειχνε μάλλον να αδιαφορεί για ό,τι συνέβη. Ο νεαρός, που έτυχε να είναι στο σημείο, διασκεδάζοντας στο κατάστημα, δέχθηκε σφοδρότατο χτύπημα στο κεφάλι. Γέμισε αίματα, εκλήθη ασθενοφόρο, το μετέφεραν στο νοσοκομείο για ράματα και τα περαιτέρω. Στο σημείο εκλήθησαν άνδρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι τελικά συνέλαβαν τη γυναίκα.